Δεν βαίνω κατά τις 2 η ώρα και βλέπω Ανάσταση. Αναστατωμένα πάει και τα είχαν πνιγμένα. Είχαν πνίξει τα μικρά, είχαν πνίξει ένα κόπο. Λυγίζει ο άτυχος κτηνοτρόφος καθώς περιγράφει στην κάμερα της Κρήτη TV πώς αδέσποτα σκυλιά σκότωσαν δεκάδες νεογέννητα και ενήλικα από τα ζώα του κοπαδιού που με κόπο καταφέρνει να συντηρεί στη μάντρα του στο καινούριο χωριό. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Νεκρά αρνιά, πρόβατα και κατσίκια. Ζώα που ψυχοραγούν και άλλα που για να μείνουν στη ζωή χρειάζονται φροντίδα και επιπλέον έξοδα. Από εδώ το πιάνω από τα μούτρα γιατί κάνει αντίσταση τώρα για να μην τη σκοτώσουν το μωρό της. Τη δάγκα στην ξεκνάτα. Σωτηρία είναι αυτή. Ζωή είναι. Θα ζήσει τώρα αυτό το ζώο? Το θωρείς να ζει. Και να ζήσει θα μου φάει πιο πολλά από ό,τι κάνει. Στην αντιβιώσει. Στην προσπάθεια να κινητοποιήσει ένα από τα σκυλιά, ο γιος του κτηνοτρόφου δέχθηκε δαγκώματα. Μπήκα μέσα να δω τι γίνεται, που είδα τις κατσίκες. Και πήγα να τον πιάσω με δάγκα και το μολάρα. Κόκκινος. Μέσα σε μόλις 2 μέρες έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις με θύματα εγωπρόβατα αλλά και κότες. Ζώα που με κόπο και βάσανα προσπαθούν οι κτηνοτρόφοι να εκθρέψουν για να εξασφαλίσουν ένα πενιχρώμερο κάματο. 30 ζώα κοντά είναι ένα ισχυρό ποιήμα. Λένε και στη Βάδια πνίξανε 7. Και εδώ με πήρε τηλέφωνο η κόρη μου που την κόξερε και μου λένε στη Γάλλη από πίσω πνίξανε 20 νους φασουλά κουμπάροντος. Είδα σωτηρία, δηλαδή παλιοί άνθρωποι. Να έρχομαι να ξωμένο πάει 25 ώρες το 24ωρο. Η θλίψη και η απογοήτευση έχουν αποτυπωθεί στο πρόσωπο των ανθρώπων. Αναγκαστικά γυρίζουμε όλη μέρα. Και όριστε την τυραννία. Να περιμένουμε τόσους μήνες, ναι, και το αποτέλεσμα του κάθε ενός σκύλου να έρθει να μας ξεκάνει. Τι σημαίνει οικονομικά για την οικογένειά σας αυτό? Είναι μισή χρονιά πίσω. Έτσι που γίναν τώρα είναι μισή χρονιά πίσω. Ποντάρατε πολλά στα ζώα αυτά. Αφού τα ταΐζαμε τώρα με την κακοκαιρία, είχε τόσο καιρό κακοκαιρία, ταΐζαμε συνέχεια. Οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση τόσο προς τους αρμόδιους να βρουν λύσεις στο πρόβλημα των αδέσποτων, αλλά και σε όσους εγκαταλείπουν τα ζώα τους στην περιοχή. Τι ταΐζουν, τι στυρώνουν, καλά το κάνουν, αλλά θέλουν μια περίφραξη να τις βάλουν μέσα. Γιατί αυτή τη νύχτα γίνονται αγέλες. Καθένας που δεν θέλει να σκυλεί, το ταΐζουν στη βάθεια, τάκ, το πάνε στη βάθεια. Δεν είναι όμως αυτή η κατάσταση. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με όλο αυτό. Ο Δήμος έρχεται, λέει, να μην έρχεται, μας ενημερώνει, έρχεται, το σεβαίνει τροφές, αυτά τι άλλο να κάνει.